Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ταξίδι χωρίς αποσκευές. Είμαστε στις Άπες, όπου θα ξαναγηθούμε στο κέντρο και θα μάθουμε τα μυστικά του καλού καφέ. Από εκεί και μετά, σίγουρα θα επισκεφτούμε και τα παράλια του νομού Ροδόπης, τη Μαρόνια, τον Ίσμαρο και άλλες περιοχές. Ελάτε μαζί μας! Οι Σάπες είναι κωμόπολη στο νομό Ροδόπης με πληθυσμό περίπου 3.500 κατοίκων. Η κωμόπολη αυτή βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νομού και απέχει 28 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, την Κομοτηνή. Οι Σάπες πήραν το όνομά τους από τους Σαπαίους, το θρακικό φύλλο που αναφέρουν στα κείμενά τους ο Ηρόδοτος και ο Παυσανίας. Κατά μία άλλη εκδοχή, η ονομασία προήρθε από το Σαπ, που σημαίνει στύψη και είναι το θηϊκό νάτριο του αργυλίου που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι στη Βυρσοδεψία. Κύριε Ζαμπογιάννη, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Πιστεύω να ξέρετε που ήρθατε, είναι οι Σάπες, του νομού Ροδόπης και είστε μπροστά στο καφεκοπτίο των αδελφών Ζαμπογιάννη. Ζαμπογιάννη, εδώ επί του πρακτέου, επί της διαδικασίας του ψησίματος του παραδοσιακού καλού καφέ. Η διαδικασία ξεκινάει από την πρώτη ύλη, από καλές επιλογές πρώτης ύλης και στη συνέχεια το ψήσιμο, το σωστό άλασμα και το σωστό σερβίρισμα. Όλα αυτά γίνουν σωστά, όλα θα πετύχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα. Η επιλογή λοιπόν είναι της πρώτης ύλης, καταρχήν το α και το ω. Βεβαίως. Και μετά ερχόμαστε εδώ στη διαδικασία του ψησίματος, όπου πόση ώρα διαρκεί το ψήσιμο? Περίπου μισή ώρα, ανάλογα με την ποικιλία του καφέ, και αυτό έχει κάποιες δοκιμάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρα μισή ώρα, μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί να είναι και 5 λεπτά παραπάνω ή παρακάτω κλπ. Τρεις γενιές παράδοσης, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι από 1949 από τον πατέρα μου και οι διάδοχοι τα παιδιά μου φυσικά. Συνεχίζετε εδώ, στο κέντρο των Σαπών. Ναι. Πολλά χρόνια. Τα μυστικά ουσιαστικά του καλού ελληνικού καφέ είναι η πρώτη ύλη. Τώρα, το πόσο σκουρόχρωμος ή πόσο ανοιχτόχρωμος αυτά τα χαρακτηριστικά? Ναι, δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και οι διάφορες ποιότητες και ποικιλίες καφέδων που υπάρχουν στο εμπόριο. Όλος αυτός ο συνδυασμός πρώτης ύλης, καλής πρώτης ύλης, καλών ποιοτικών καφέδων, καλό ψησίματος, δημιουργεί και το αλέσματος, φυσικά δημιουργεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι γευσηγνώστες, οι κάτοικοι, οι καταναλωτές, τι σας λένε? Εδώ και χρόνια νομίζω ότι έχω προσαρμοστεί στα γούστα και στις απαιτήσεις των πελατών μου. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Και όχι μόνο, γιατί όπου αλλού δοκιμάσουν καταλαβαίνουν τη διαφορά, η οποία τους παραξενεύει στην αρχή, αλλά έχω περιπτώσεις που υπάρχουν πελάτες καινούργοι που τελικά έχουν γίνει λάτρεις του ελληνικού δικού μου καφέ. Μάλιστα. Σκουρόχρωμος στο χρώμα. Προς τα εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο σωστός καφές
πρέπει να έχει το χρωματάκι του, να ψηθεί σωστά για να δώσει και τα αρώματα και τη γεύση που πρέπει. Και δεν είναι απόλυτα να είναι και βαρύς, έτσι. Δεν είναι απόλυτα να είναι και βαρύς. Μπορεί να είναι το χρώμα το σκούρο, αλλά μπορεί να είναι ευχάριστος και να, είναι, και να γλυκίζει λίγο, να έχει και ένα άρωμα, χωρίς να γίνεται πικρός. Πάντως η μυρωδιά και μόνο είναι μεθυστική. Αυτό το διαπιστώνετε και, την ώρα που μπήκαμε και όταν θα φύγετε και σας δώσω από ένα σακουλάκι θα το διαπιστώσετε στην πράξη το αποτέλεσμα. Εδώ το μηχάνημα πόσων ετών είναι αυτή η μηχανή, για πείτε μου λίγο. Αυτή έχει αντικατασταθεί, η παλιά μηχανή και είναι αυτή τώρα που βλέπετε. Όταν εγώ ανέλαβα τα ενία από τον πατέρα μου και θέλησα να κάνω το πρώτο βήμα ανανέωσης στα μηχανήματα, οπότε μιλάω για το 1980. Μυρίζει όλη η γειτονιά. Βεβαίως. Δεν θέλει κανείς να πει, μπαίνει η χημεία. Ναι, έχω διαπιστώσει, επειδή είμαι και στο κέντρο και βλέπω και την κίνηση στην αγορά, ανθρώπους που τους προκαλεί ή το άρωμα που διαχέεται στην αγορά, το θυμούνται ξαφνικά λόγω του αρώματος και θυμούνται ότι πρέπει να πάρουν και καφέ. Η κατανάλωση που γίνεται, ο κόσμος τι προτιμάει δηλαδή, 3, 2 ευρώ, 5 ευρώ, ανάλογα. Ευτυχώς παρά την κρίση ο κόσμος ακόμη διαθέτει ένα μικρό ποσό της τάξης του 2 ή 3 ευρώ ή 4 για να περάσει 10-15 μέρες στο σπίτι του για να έχει καφεδάκι. Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι η παραγωγή και άλλων προϊόντων παραδοσιακών εδώ στις Άπες από το δικό σας κατάστημα, όπως είναι το ταχίνι και ο χαλβάς. Ναι. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, το καιρό εκείνο που ξεκινούσε είχε δραστηριοποιηθεί και στην παραγωγή ταχινιού. Υπάρχει ένα παλιό εργαστήριο το οποίο κάνουμε τώρα ταχίνι και το οποίο το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία και είχα την τύχη εγώ να μπω σε ένα πρόγραμμα leader και το έτρεξα και θεώρησα καλό ότι πρέπει να ξυγχρονιστώ και να παράγω ταχίνι και χαλβά σε ένα καινούριο χώρο, αξιοπρεπέστατο, και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε την ανάλογη επιτυχία. Προμηθεύετε και σε καταστήματα? Ναι, βεβαίως. Μάλιστα, και στην Κομωτινή και ευρύτερα να υποθέσω, έτσι. Δεν έχω κάνει οργανωμένη πώληση με δίκτυο μεγάλο κλπ. Αλλά ένα μικρό δίκτυο και σιγά σιγά εκτελούμε κάποιες παραγγελίες και εξόπαδο. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ, από τη διαδικασία του ψησίματος και πάμε μετά σε ποια άλλη διαδικασία. Θα προτιμούσα στο άλεσμα βέβαια που γίνεται σε μηχανές, αν θέλετε μπορείτε να τις να δείτε κάποια πλάνα. Είναι 1, 2, 3, 4 μηχανές οι οποίες αλέθουν τον κόκο. Και εδώ βέβαια υπάρχει και εδώ η εμπειρία και η τέχνη που ένας καλός καφές, όπως λέμε οι καφεκόπτες, ένα καλό χαρμάνι, ένας καλός κόκος, αν δεν αλεστεί σωστά, μπορεί να καταστραφεί και να μην έχει το ανάλογο αποτέλεσμα, το σωστό. Άρα και εδώ μετράει και η εμπειρία. Μάλιστα, για ένα καλό και δυνατό, όμως ωραίο γευστικό χαρμάνι, έτσι. Έτσι, βεβαίως, έτσι. Φυσικά, κύριε Ζαβογιάννη, η βιτρίνα του καταστήματος, μπαίνοντας... Είναι αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι η αυτή Ζαβογιάννη, όπως λέμε. Λείπουν βέβαια κάποια από τα μέλη. Αυτή τη στιγμή, κατά συγκυρία, λείπει η κόρη μου, η οποία είναι και ειδική επί των δημοσίων σχέσεων. Αυτή δεν σας απαντούσε τώρα βέβαια. Την αντικαθιστώ εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή εδώ στον πάγκο βλέπετε, από δεξιά μου είναι ο μεγάλος μου γιος, είναι ο γαμπρός μου, ο Χρήστος είναι ο μεγάλος γιος, ο Μάριος είναι ο γαμπρός μου, η οποία λείπει, δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, και ο μικρότερος γιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα παλιά εργαστήρια που έχω, ο οποίος αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το σουσάμι για να κάνει ταχίνι. Οικογενειακή κατάσταση. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις. Και ο Χρήστος εδώ και ο Μάριος, πραγματικά καλημέρα. Καλώς ήρθατε, Χρήστο μου. Είσαι σε μια διαδικασία συσκευασίας. Συσκευασίας, ναι. Εντάξει, είναι το ατού μου αυτό, βασικά.
Είναι πολύ γρήγορο στη συσκευασία. Μάλιστα. Δουλεύω από πάρα πολύ μικρός. Από τα 16 μου είμαι εδώ πέρα. Και υπολογίζεις καλά-καλά πριν το ζυγίσεις πόσο θα βάλεις, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνω. Κάπως έτσι, σχεδόν ναι. Σχεδόν το πετυχαίνουμε δύο στις φιλίες. Με τον κόσμο με τον οποίο ουσιαστικά έχεις σε επαφή, τι λέει ο κόσμος για το χαρμάνι. Του αρέσει πάρα πολύ, αλλά καθημερινά και εμείς είμαστε στον αγώνα. Πρέπει να κάνουμε συνέχεια το ίδιο χαρμάνι. Έτσι. Κάθε μέρα. Στίχημα λοιπόν με τον εαυτό ναι, σας. Γιατί εάν τη μια φορά δεν του αρέσει, δεν του αρέσει, ο πελάτης δεν είναι δεμένος. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και ο Γιώργος λοιπόν εδώ, ο οποίος κάνει το παράγει το σουσάμι εκεί τη διαδικασία για το ταχίνι, έτσι. Ναι, 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 βέβαια. Το μυστικό της επιτυχίας για ένα πετυχημένο χαρμάνι στο ταχίνι. Παίζουν πολλά ρόλα, αλλά το μεγαλύτερο μυστικό είναι η αγάπη που έχεις για τη δουλειά, ναι, βέβαια. Της χρονιά. Ναι, πλέον ναι. Κοντά στον πατέρα. Από τον πατέρα, βέβαια. Έμαθες και εσύ. Ναι, ναι. Μετά τον καφέ, το ταχίνι και ο χαλβάς. Ναι. Έτσι. Με αγάπη για το προϊόν, αγάπη, βέβαια. Και με την παράδοση. Και ναι, γιατί και το ταχύνι... Προσπαθούμε όσο πιο πολύ παραδοσιακά να παράξουμε αυτό που κάνουμε για να κρατήσουμε και αυτή την, αυτό το στοιχείο που είχε το προϊόν από πάντα δηλαδή. Και αυτό μας μετέδωσε ο πατέρας μας, που το πήρε από τον παππού μου βέβαια. Μάλιστα. Μια οικογενειακή λοιπόν κατάσταση, ένα οικογενειακό κατάστημα, ένα οικογενειακό καφεκοπτίο. Εδώ κυρίες και κύριοι στις Σάπες, στο καφεκοπτίο του κυρίου Ζαμπογιάννη, με όλο το επιτελείο και ο Μάριος εδώ στη συσκευασία. Καλημέρα Μάριο. Καλημέρα σας. Ή γαμπρός. Ο οποίος έχει μοιηθεί σε 3 χρόνια, έχει μοιηθεί εξαιτίας της αγάπης για τη δουλειά. Έχει μοιηθεί πάρα πολύ καλά. Θα σας τα πει τώρα. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το επάγγελμα. Υπάρχει μια καθετοποίηση στην παραγωγή. Μόνο που δεν παράγουμε καφέ, έτσι. Η πρώτη ύλη είναι εισαγωγής. Βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, όπως προαναφέρανε οι κουνιάδοι μου. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι το δικό μας το χαρμάνι είναι περισσότερο ψημένο από τον μέσο όρο του ελληνικού καφέ που συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω ότι έχουμε τον καλύτερο καφέ, αλλά πιστεύω πως είναι πιο σωστός καφές, γιατί η ποικιλία Ρίο είναι μια όξινη ποικιλία, η οποία πρέπει να ψηθεί λίγο παραπάνω, έτσι, ώστε να μπορέσει να βγάλει το έλαιό της και να εξισορροπήσει την οξύτητά της. Θα έχετε διαπιστώσει ότι οι ελληνικοί καφέδες ανά την Ελλάδα είναι περισσότερο ρευστοί, είναι ρευστοί και όξινοι. Και δεν είναι καφέ. Το χρώμα τους δεν είναι καφέ, είναι άλλο χρώμα. Ο δικός μας καφές είναι καφέ. Είναι καφές. Βέβαια, όσο περισσότερο ψήνεται ο καφές, τόσο περισσότερο η κόκκι τέλος πάντων του καφεόδεντρου, τόσο περισσότερο πλησιάζουμε στο άρωμα, στο γνήσιο άρωμα του καφέ. Ο ελληνικός καφές χαρακτηρίζεται από φρουτόδια αρώματα, η πλειοψηφία του ελληνικού καφέ. Ο δικός μας, ναι μεν έχει κάποια βάση φρουτόδι, αλλά περισσότερο προσεγγίζει τα αρώματα των καβουρδισμένων ξηρών καρπών και του καφέ. Γι' αυτό η εσπρέσο και οι καφέδες φίλτρου είναι μαύροι. Έτσι, βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη συνήθεια ο καφές, έτσι, δύσκολα αλλάζει την καθημερινότητά του ο καταναλωτής, και γι' αυτό έχουμε φανατικούς πελάτες οι οποίοι πάνε επίσκεψη με καφέ Ζαμπογιάννη στην τσέπη. Ναι, αυτό δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της επιχείρησης. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πρόσθετα στον κλάδο των τροφίμων και οι καφέδες αλλάζουν, οι κλόνοι αλλάζουν, τα υβρίδια αλλάζουν. Οι ντομάτες σήμερα δεν είναι το ίδιο γευστικές όπως παλιά και εμείς προσπαθούμε να βελτιώνουμε τον καφέ χωρίς να μετακλίνουμε από την αρχική συνταγή όσο γίνεται αυτό πάντα, έτσι. Έρχονται κάποιοι φανατικοί πελάτες ηλικιωμένοι και μας λένε ο καφές δεν είναι ίδιος. Μπορεί να είναι καλύτερος. Δεν λένε ότι δεν είναι καλός, έτσι, αλλά αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ίδιος όπως παλιά. Αλλάζει η πρώτη ύλη. Όλα τα μυστικά εδώ. Ναι, και όπως διαπιστώσατε, ο γαμπρός ο Μάριος σας εξήγησε τα του καφέ από την επιστημονική τους πλευρά, διότι είναι ο λόγος και έχει μάθει από την ειδικότητα που έχει σπουδάσει να το ψάχνει και στον καφέ, να το ψάχνει. Ψάχνει τις λεπτομέρειες και την επιστημονική πλευρά
του θέματος. Μάλιστα. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την γνωριμία και για αυτή την επίσκεψη στο καφεκοπτείο σας. Είμαστε χαρά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαστε καλά.